πρώτο μπυλόν βρίσκεται η κακοκαιρία Κάρμελ, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες θα επηρεάσει την νότιο-ανατολική Μεσόγειο, όπου προβλέπεται να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής, έντονες καταιγίδες, σφοδροί άνεμοι και σημαντικό ύψος κύματος. Συγκεκριμένα στη χώρα μας ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 19 του μηνός, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τις χιονοπτώσεις στα κεντρικά και νότια και τους θυελλώδεις ανέμους εντάσεως 7 με 8 και από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου τοπικά 9 μποφόρ. Σταδιακή εξασθένιση αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής. Η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ερών βρίσκεται ήδη σε επιφυλακή και έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες. Πράγματι εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που προβλέπει βροχές σε καταιγίδες από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και κάτω. Θα πιάσει Ποράδες, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Και στο έκτακτο δελτίο αναφέρεται ότι θα έχουμε και κάποιες χιονοπτώσεις στην υπηρετική χώρα. Από εκεί και πέρα, εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, αναμένουμε κάποιες χιονοπτώσεις λογικά στα ορεινά του νομού. Είμαστε σε ετοιμότητα, οτιδήποτε ζητηθεί. Σήμερα στείλαμε και κάποιο μηχάνημα για αποχιονισμό πάνω στο Λαϊλιά και αύριο έχουμε προγραμματίσει να στείλουμε αλατιέρα και είμαστε σε ετοιμότητα, όπως σας είπα, για οτιδήποτε ζητηθεί.